Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, εδεσιμολογιότατε Άγιε Πρόεδρε και Κοσμήτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σεβαστοί πατέρες, κύριε Νομάρχα, κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Πρόεδρος της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, συνδιοργανώτρια της σημερινής εκδήλωσης, χαιρετίζω με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης την παρούσα θεολογική ημερίδα για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε σχέση με το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Η λύπη προέρχεται από το ότι, ενώ μετά την νεοπατερική άνθηση και αναγέννηση των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνος, αρχίσαμε να κατανοούμε καλύτερα την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και να προβληματιζόμαστε έντονα για την περιεκτική ή την διευρυμένη εκκλησιολογία του Προτεσταντισμού, η οποία γκρεμίζει τα δογματικά όρια, την αλήθεια στην πίστη, ως απαραίτητο όρο της συσσωματώσεως στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία, δεχόμενοι ότι και οι ετερόδοξοι, οι αιρετικοί αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, γι' αυτό και χωρούν όλοι σε ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δυστυχώς, εδώ και μερικά χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να ακυρωθεί αυτή η ενίσχυση της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας και το χειρότερο όλων, να κλείσει ο δρόμος της σωτήριας επιστροφής, της επισυναγωγής των πεπλανημένων μέσα στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι πολύ πικρή και άχαρη ιστορία. Στηρίχθηκε σε πρωτοβουλίες και θέσεις μερικών Ορθοδόξων θεολόγων και κληρικών, επαγγελματιών του οικουμενισμού, οι οποίοι από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνος προσπάθησαν και προσπαθούν και σήμερα με τους διαδόχους τους την μεγαλύτερη εκκλησιολογική ανατροπή και επανάσταση, την θεμελίωση της μεγαλύτερης εκκλησιολογικής πλάνης, την εγκατάλειψη της αποστολικής και πατερικής θέσεως, ότι χωρίς την ενότητα στην πίστη, στη διδασκαλία των Αποστόλων και των Πατέρων, δεν υπάρχει εκκλησιαστική και μυστηριακή ενότητα. Όσοι δεν συμφωνούν με τον Αποστόλων το κήρυγμα και τον Πατέρων τα δόγματα, αποβάλλονται από το σώμα της Εκκλησίας και αναθεματίζονται για το καλό τους, όπως αυτό εκφράζεται εμφαντικά την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Τώρα, όχι μόνο δεν αποβάλλουμε και δεν αναθεματίζουμε τις αιρέσεις, αλλά εξισώσαμε, ζημικρίναμε και ευτελίσαμε την μία Εκκλησία, την καταστήσαμε ένα μικρό μέρος της πανσπερμίας των αιρέσεων, την εχμαλωτήσαμε, της αφαιρέσαμε τον χιτώνα της αληθείας των υφαντών εκ της άνω θεολογίας και της φορέσαμε ταράκι της αιρέσεως και της πλάνης. Άρχισαν να ανησυχούν οι επαγγελματίες του οικουμενισμού όταν διεπίστωσαν τον έντονο προβληματισμό των Ορθοδόξων για το ασύμβατο της παρουσίας τους σε ένα ξένο παντελώς εκκλησιολογικό χώρο, ο οποίος προβληματισμός οδήγησε σε αποχώρηση μερικών αυτοκεφάλων Ορθοδόξων εκκλησιών και στην γενική σχεδόν ετοιμότητα αποχωρήσεως και των υπολείπων, όπως φάνηκε στην διορθόδοξη συνάντηση της Θεσσαλονίκης το 1998, για να αποτρέψουν την σωτήρια και μόνη συμβατή με την ορθόδοξη εκκλησιολογία αυτή η εξέλιξη, έλαβαν διάφορα μέτρα, στα οποία εντάχθηκαν κυρίως η άλωση της παραδοσιακών ορθοδόξων εκκλησιών, όπως ήταν μέχρι του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου η Εκκλησία της Ελλάδος, οι παντός είδους πιέσεις, ακόμη και πολιτικές, σε εμπερίστατες ορθόδοξες εκκλησίες να μην αποχωρήσουν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ή να επιστρέψουν, η προσέλκυση και η στρατολόγηση θεολογικών σχολών στην νοοτροπία του οικουμενισμού και η κατασυκοφάντηση των παραδοσιακών κληρικών και θεολόγων ως ακραίων και φανατικών. Ενώ είχε αρχίσει να διαφαίνεται η έξοδος της Εκκλησίας από τη νέα αυτή οικονομαχική λέλαπα και περίοδο, διότι οι Προτεστάντες είναι όντως και οικονομάχοι, δεν έχουν εικόνες, θεοτοκομάχοι και χριστομάχοι, δυστυχώς επιστρέφουμε στην διευρυμένη αιρετική εκκλησιολογία, όπως αυτό φάνηκε με την επίσκεψη του Πάπα τον Μάιο του 2001 στην Αθήνα, και τώρα με την πρόσκληση των Προτεσταντών στην Αθήνα για κοινή συνδιοργάνωση του 14ου Διεθνούς Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Ιεραποστολή. Αυτά προκαλούν την λύπη και την πικρία μας. Και προπαντός, το ότι η οικουμενιστική αλωτρίωση έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε δεν ακούγεται δυνατή η φωνή των ποιμένων, η φωνή των επισκόπων,
Πολλοί από τους επισκόπους δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται όχι απλώς περί οικονομαχικής περιόδου, περί συμφωνίας και συνεργασίας με τους νέους οικονομάχους, αλλά περί ανατροπής του συνόλου σχεδόν των δογμάτων της πίστεως, περί συμπεριλήψεως όλων των αιρέσεων, περί της πανερέσεως του οικουμενισμού. Υπάρχουν όμως και οι αιτίες της χαράς, το διπλό συνέστημα. Εν πρώτης, υπάρχουν υγιή αντισώματα τα οποία αντιδρούν, δυνάμεις εκκλησιαστικές, παραδοσιακές, που δεν υποκύπτουν στους νέους οικονομάχους, που βρίσκουν τρόπους να διατρανώνουν τον Ορθόδοξο Λόγο παρά τον αποκλεισμό τους από τα επίσημα εκκλησιαστικά βήματα. Ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ηγουμένων κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Υπάρχει το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας, η αγρυπνούσα συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία δεν θα επιτρέψει την κατήσχηση της πλάνης και της αιρέσεως. Υπάρχει η υπεραγία Θεοτόκος, οι βλασφημούμενοι από τους Προτεστάντες. Υπάρχουν οι Άγιοι, οι μη τιμόμενοι και οι υποτιμόμενοι. Υπάρχει σύμπασα η θριαμβεύουσα Εκκλησία, οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας. Όλοι αυτοί είναι μαζί μας. Στο Προτεσταντικό Συνέδριο της Αθήνας δεν ήταν παρούσα η Εκκλησία. Δεν προσεκάλεσε τους Προτεστάντες η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος και υπέρ αυτών. Η Εκκλησία είμαστε και εμείς. Εκκλησία είμαστε και εμείς. Είναι προπαντός οι Άγιοι που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να οργανώνουν κοινά συνέδρια και να συμπροσεύχονται ο Μέγας Αθανάσιος με τον Άριο, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος με τους Ευνόμιο και Μακεδόνιο, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας με τον Νεστόριο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης με τους Οικονομάχους, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τον Βαρλάμ τον Καλαβρό. Υπάρχει το Άγιο Όρος, το οποίο ούτε προσεκλήθη στο Προτεσταντικό Συνέδριο των Αθηνών και ασφαλώς ούτε θα ελάμβανε μέρος εάν προσεκαλείτο. Είναι όμως εδώ μαζί μας, συνδιαμορφώνει και συνεκφράζει την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Υπάρχει προς το παρόν έστω και μία μικρή μειοψηφία επισκόπων. Υπάρχει ακόμη η εγκύκλειος του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής, ατελής έστω και ασθενής φωνή, το ποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, όπου συνεκλήθη το Προτεσταντικό Συνέδριο της Αθήνας, ο οποίος με εγκύκλειό του προς το πίμνιο της επαρχίας αυτής τους ενημέρωσε ότι πρόκειται περί συνεδρίου αιρετικών. Και υπάρχουν κι άλλες φωνές αρχιερέων. Υπάρχει πλήθος υπομνημάτων, εκκλήσεων, επιστολών, τηλεγραφημάτων προς τον Αρχιεπίσκοπο και την Σύνοδο να ματαιώσουν ή να μη συμμετάσχουν στο συνέδριο αυτό της Ματαιότητος και της Πλάνης. Υπάρχουν οι ενώσεις των θεολόγων, η Πανελλήνιος Ένωσης Θεολόγων και η Ένωση Θεολόγων Βορείου Ελλάδος, που οργάνωσαν τις δύο αυτές θεολογικές ημερίδες στην Αθήνα πριν από ημερικές μέρες και εδώ στην Θεσσαλονίκη σήμερα. Υπάρχουμε τέλος όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε για δύο λόγους. Να ακούσουμε ένα νυφάλιο θεολογικό λόγο για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή που δεν έχει καμία σχέση με την Ιεραποστολή των Προτεσταντών, που κηρύσει άλλο Χριστό και άλλο Ευαγγέλιο, αλλά συγχρόνως και με την σωματική μας εδώ παρουσία να διατρανώσουμε ομολογητικά την σταθερότητα της πίστης μας στην Αγία και Φίλη Ορθοδοξία. Υπάρχει τέλος, πάνω από όλους και πάνω από όλα, στο πηδάλιο της Εκκλησίας, ο Μέγας Αρχιερεύς, η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός, ο οποίος δεν θα αφήσει να καταποντιστεί η νοητή ναύς, το πλοίο της Εκκλησίας, από τις θύελες και τα κύματα των αιρέσεων και της πλάνης. Σας ευχαριστώ.